Επί του πιαστηρίου, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με δύο νέους καλεσμένους μας. Τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντα βουλευτή Αργολίδος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Να το λέμε και αυτό. Να είστε καλά. Καλησπέρα, κύριε Μανιάτη. Και ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νομίζω δεν χρειάζεται και περισσότερες συστάσεις, κύριε Ιωακιμίδη. Να σημειώσω επίσης ότι είμαι μέλος των κινήσεων πολιτών για τη σοσιαλδημοκρατία που συμμετέχει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Επικεφαλής είναι η Ιωακιμίδη? Δεν υπάρχει επικεφαλής. Έχουν τρόικα δική τους. Μια συντονιστική γραμματεία. Υπάρχει μεταξύ των οποίων είναι ο Γιάννης Ατούντας, ο Νίκος ο Διακουλάκης και ο Μιλόν. Πώς πάει? Νομίζω ότι οι κινήσεις πήγαν πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τα 1000 μέλη, που σημαίνει ότι έχουμε γίνει μια υπολογίσιμη πολιτική δύναμη. Και ο κεντρικός μας στόχος είναι η ενότητα και η ανανέωση της κέντρο-αριστεράς, προκειμένου να δημιουργηθεί ο ισχυρός, ενιαίος, προοδευτικός φορέας που θα διεκδικήσει τον κεντρικό ρόλο, προκειμένου να αλλάξουν οι συσχετισμοί των πολιτικών δυνάμεων, ώστε να υπάρξει η εθνική συνεννόηση για μια εθνική στρατηγική με ένα πρόγραμμα ελληνικής γραφής και ελληνικής ιδιοκτησίας κυρίως, προκειμένου να μας βγάλει από την κρίση και από τα μνημόνια. Διότι με την πολιτική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή, ούτε από τα μνημόνια πρόκειται να βγούμε, ούτε από την κρίση. Η κέντρο αριστερά όμως όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχει αποδομηθεί? Κοιτάξτε, η αριστερά, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι από μια βέβαια, από θέμα, έχουμε τον κύριο Μανιάτη. Όχι, ο κύριος Κιμήδης τα λέει εξαιρετικά. Όχι, ναι. Ανακαλύπτει απολύτως. Όχι, αυτά, ναι. Έχουμε το κεντρικό θέμα, τα κοιτάσματα, πετρέλα και όλα. Αλλά αυτό είναι σημαντικό. Κοιτάξτε. Η κεντροαριστερά είναι το ζητούμενο. Η κεντροαριστερά είναι το ζητούμενο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και πρέπει να υπάρχει. Πολύ περισσότερο για την Ελλάδα. Διότι η συγκρότηση του ενιαίου, του ισχυρού, του προοδευτικού φορέα κεντροαριστερά, σοσιαλδημοκρατία, μεταρρυθμιστικού κέντρου είναι μια βασική προϋπόθεση, όπως είπα, για να βγει η Ελλάδα από την κρίση και να επιστρέψει στην κανονικότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πρώτον, η αριστερά έχει κατακαιρματιστεί και επομένως ένα ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να ξανασυγκροτήσουμε το χώρο, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις οποιασδήποτε αντιθέσεις υπάρχουν επιμέρους και να βρούμε την κοινή γλώσσα που μπορούμε να τη βρούμε, διότι τελικώς όλοι συμφωνούμε πάνω στα πάρα πολύ. Αυτή η αριστερά όμως που είπατε και στην Ευρώπη, πάλι το ερώτημα, τι φταίει και... Να σας εξηγήσω. Ενώ αρχίζει και φουντώνει η ακροδεξιά. Να σας εξηγήσω γιατί. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ένας εκ των οποίων είναι, παραδείγματος χάρη, ότι η κεντροαριστερά, και όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή κεντροαριστερά, αναφερόμαστε κυρίως στη σοσιαλδημοκρατία. Ένας βασικός λόγος είναι διότι ορισμένοι κεντρικοί στόχοι της σοσιαλδημοκρατίας υλοποιήθηκαν. Παραδείγματος χάρη, το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος κτλ. Σε μεγάλο βαθμό υλοποιήθηκε. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η σοσιαλδημοκρατία, η κεντροαριστερά, έκανε το λάθος στην Ευρώπη να συγκλίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με τις συντηρητικές δυνάμεις. Σε επίπεδο κυβέρνηση, μάλιστα. Σε επίπεδο κυβερνητικό. Και επομένως να αφαιρέσει τη δυνατότητα από τους πολίτες να έχουν πραγματικές επιλογές. Με άλλα λόγια, στην Ευρώπη είχαμε εκλογές χωρίς να έχουμε πραγματικές επιλογές. Και ο πολίτης αναζήτησε αυτές τις επιλογές. Τις αναζήτησε πού? Τις αναζήτησε στην ακροδεξιά. Δηλαδή στον εθνολαϊκισμό. Προσκαλείτε για το άλλο ερώτημα. Είναι λόγω της κεντροαριστεράς ή λόγω των πολιτικών που ασκήθηκαν και φτωχοποίησαν? Κοιτάξτε. Είναι σαν αντίδραση. Όχι ότι έγινε ακροδεξιός. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά οι πολιτικές αναπτύχθηκαν διότι εκεί όντως η κεντροαριστερά θα έπρεπε να έχει μια άλλη εναλλακτική πρόταση που δυστυχώς δεν είχε. Είναι γεγονός. Και επομένως υπήρξε μια πάρα πολύ, αν θέλετε, ισχυρή πολιτική λιτότητας, δημοσιονομικής πειθαρχίας κτλ. Η αριθμή πάνω απ' όλα. Προσέξτε. Πάντως, δεν θέλω να πω ότι η δημοσιονομική πειθαρχία δεν ήταν... το κοινωνικό της πρόγραμμα ως ένα σημείο. Γιατί από ένα σημείο και μετά συνέκλεινε, εάν δεν υιοθέτησε την οικονομική ατζέντα των συντηρητικών, δηλαδή των νεοφιλελεύθερων, και εκεί άρχισε και η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους. Αυτό είναι που πλήρωσε, κατά την άποψή μου, η σοσιαλδημοκρατία. Αυτό είναι γεγονός. Όντως. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι αυτή η σύγκληση, αυτό το κονσένσους που υπήρξε, αυτή η συνένεση δεν ήταν μια υγιή συνένεση. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξετε αυτό το οποίο γίνεται στην Ευρώπη, επειδή ανοίγει και ο εκλογικός κύκλος σε λίγες εβδομάδες με τις εκλογές στην Ολλανδία, θα δείτε ότι ουσιαστικά η κέντρο-αριστερά, όχι η αριστερά, η κέντρο-αριστερά, οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις,
εμφανίζονται να έχουν θετικές προοπτικές. Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, ο Σούλτς, το S5, δηλαδή το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να προηγείται ουσιαστικώς των Χριστιανοδημοκρατών, της Άγγελα Μέρκελ. Στην Γαλλία επίσης έχουμε τον Εμμανουέλ Μακρόν που ανήκει στον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο. Επίσης να θεωρείται ο σχεδόν βέβαιος πρόεδρος, είμαστε ακόμα πολύ μακριά και είναι δύσκολο να κάνει κανείς ασφαλείς εκτιμήσεις. Επομένως αρχίζει να δημιουργείται μία δυναμική που μπορεί να οδηγήσει ξανά στην, όπως επιβάλλεται άλλωστε, στην ανανέωση της κεντροαριστεράς στον ευρωπαϊκό χώρο και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει, ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα. Το ευχόμαστε για τη λύπη. Να συμπληρώσω λίγο τον Πατριάρχη των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, διότι ο κύριος Ακιμίδης, πρέπει να σας πω από όλους μας, θεωρείται πραγματικά ο κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης και είναι χαρά μου μπροστά που είναι σήμερα μαζί μας. Θέλω να προσθέσω μόνο το εξής σε σχέση με τα ζητήματα της κεντροαριστεράς της Ευρωπαϊκής. Και το λέω διότι εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη στις συναντήσεις των ευρωσοσιαλιστών υπουργών οικονομικών όταν τελειώνουν το Eurogroup και στη συνέχεια την επόμενη μέρα είναι το ECOFIN. Δηλαδή τώρα στις 20 Φεβρουαρίου έχω προσκληθεί με απόφαση και της κυρίας Γεννηματά και θα συμμετάσχω στη συνάντηση με Μοσκοβισή, Ντάισελμπλουμ κλπ. Μετά το Eurogroup. Είναι η τέταρτη φορά που συμμετέχω. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι ο πιο σκληρός πυρήνας συντηρητικών επιλογών στην Ευρώπη ήταν πάντα οι Υπουργοί Οικονομικών. Εδώ λοιπόν, για τρίτη συνεχόμενη φορά, το θέμα της ατζέντας μας θα είναι η άλλη Ευρώπη που αρνείται το δόγμα λιτότητα και μόνο λιτότητα, δηλαδή δες Σόιμπλε. Εν όψη δε της 25ης Μαρτίου του 2017 φέτος, που είναι τα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς ως Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες θα παρουσιάσουμε τη δική μας εναλλακτική πρόταση για την προοδευτική Ευρώπη. Θα υπάρχει δηλαδή και το δουλεύουμε αυτό πια, το δουλεύουμε, παράδειγμα, ο διπλασιασμός του πακέτου Juncker, η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου καταπολέμησης της ανεργίας, ο περίφημος φόρος Tobin, δηλαδή να φορολογήσουμε τις βραχυπρόθεσμες χρηματιστηριακές συναλλαγές, ώστε να χρηματοδοτήσουμε δράσεις απασχόλησης και ένα σωρό άλλα πράγματα που θα τα παρουσιάσουμε συνολικά, είναι η απάντηση στην ήττα που υπέστη η σοσιαλδημοκρατία τα χρόνια της κρίσης, γιατί πραγματικά υποστήκαμε μία ήττα. Επιτρέψτε μου, να το κλείσω λίγο. Αλλάζει η δομή. Όχι, όχι, ακούστε. Η Ευρώπη ως σύλληψη είναι μία προοδευτική σοσιαλδημοκρατική σύλληψη και όπως είπε και ο κύριος Ακιμίδης, μία από τις κατακτήσεις μας τα τελευταία 30 χρόνια ήταν ότι δημιουργήσαμε το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Πού την πάτησε η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία? Στη συμμετοχή της σε κυβερνήσεις, κυρίως κεντροευρωπαϊκών κρατών, όταν ξέσπασε η κρίση και μετά. Εκεί δεν πρότεινε η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία την άλλη απάντηση. Να πω ένα παράδειγμα. Ο πρόεδρος Ομπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησε πολύ πιο προοδευτικές πολιτικές και ενσιανού χαρακτήρα σε σχέση με την Ευρώπη. Εμείς δυστυχώς. Όχι, και το ερώτημα, αλλά για να μην χάσουμε χρόνο. Ναι, ναι, όχι. Ναι, θέλω να πω ότι πάντως υπάρχει γιατί, και η άλλη Ευρώπη την οποία τώρα σχεδιάζουμε. Γιατί όμως ψήθηκε η Σοδημοκρατία προς την δεξιά? Αντί να επιβάλλει τη θέση της, την κυβέρνηση. Τη δική της. Ναι, τη δική της, ναι. Ακούστε, εδώ αυτό είναι τα λάθη τα ιστορικά να αποδώσω ευθύνες στο S5 της Γερμανίας. Να αποδώσω στον πρόεδρο Λάντ. Ακούστε, η ιστορική κύκλη των κομμάτων. Και εδώ ακόμη. Ναι, 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 η ιστορική κύκλη των κομμάτων είναι πάντα στα πάνω τους και στα κάτω τους. Αυτό τον καιρό η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία είναι σίγουρα μία οικογένεια πολιτική της Ευρώπης που έχει πολύ λίγες κυβερνήσεις, έχει υποστεί ήττες, όμως ήδη πια με την παρουσία του Μάρτιν Σούλτς στη Γερμανία, του Μακρόν στη Γαλλία και άλλων δυνάμεων, βλέπετε ότι αρχίζει πια να ξανανεβαίνει, κυρίως γιατί. Ναι, αλλά, γιατί προτείνει ένα άλλο όραμα για την Ευρώπη. Εμείς, για τους Ευρωπαίους δεν πολίτες. Να μου πείτε ότι αμφισβητείτε τη δόμηση, για παράδειγμα, στην διαχείριση του χρέους.
Δηλαδή, είπατε ότι να φτιάξουμε ένα ταμείο για να βοηθήσουμε την ανεργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό και κοινωνικό μέτρο και διάφορα άλλα. Δεν άκουσα να πείτε ότι θα αλλάξουμε το μοντέλο διαχείρισης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, που είναι το μείζον ζήτημα στην Ευρώπη και όπου δεσπόζει η άποψη του Σόιμπλε. Είναι σωστά αυτό που λέτε. Δεν είπατε ότι θα αμφισβητήσουμε τον τρόπο λήψης της αποφάσεων από το Eurogroup, που είναι ένα άτυπο όργανο που έχει επιβληθεί. Όπως όταν μιλάτε για κοινωνικό μοντέλο, δεν είναι μόνο η κεντρική Ευρώπη το κοινωνικό μοντέλο. Υπάρχει και η Βουλγαρία, υπάρχει και η Ρουμανία. Ή ακόμα και το σκληρό πυρήνα, υπάρχει και η Λετωνία και η Λιθουανία. Δηλαδή, ξέρετε, το θέμα του χρέους, παραδείγματος χάρη, επειδή αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο χρέος. Το θέμα του χρέους και η λεγόμενη αμοιβαιοποίηση του χρέους, που σημαίνει τι σημαίνει πρακτικά, τα ευρωομόλογα για να λύσουν το πρόβλημα. Έχει τεθεί από τις σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις εδώ και καιρό στο τραπέζι. Αύριο συγκεκριμένα συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο σχετική έκθεση για αυτό το θέμα, δηλαδή για τα ευρωομόλογα. Στην τεχνική γλώσσα το λέμε αμοιβαιοποίηση του χρέους. Και μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση είναι το πώς θα αναπτύξουμε την Ευρωζώνη, πώς θα την ολοκληρώσουμε την Ευρωζώνη, διότι χρειαζόμαστε καινούργια πράγματα στην Ευρωζώνη, διότι η Ευρωζώνη είναι ατελής. Χρειαζόμαστε, παραδείγματος χάρη, αυτό που είπε ο κύριος Μανιάτης, το Ταμείο Ανεργίας. Χρειαζόμαστε η Ευρωζώνη να έχει το δικό της προϋπολογισμό, που να μπορεί να βοηθήσει τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Χρειαζόμαστε μια πιο επιθετική αναπτυξιακή πολιτική στην Ευρωζώνη. Αυτά τίθενται αυτή τη στιγμή. Άρα, και είναι και οι προτάσεις και οι προφανώς, γιατί διευκρινίστηκαν ορισμένα πράγματα. Να πάμε στο κεντρικό θέμα που έχουμε για την εκπομπή απόψε, με τον κύριο Μανιάτη και τον κύριο Γιακμίδη. Ένα βιβλίο που έκανε πρόσφατα, κύριε Μανιάτη, «Μεταρρυθμίσεις και προοδευτικός πατριωτισμός για να πάει μπροστά η χώρα». Και στην παρουσίαση που έγινε, βασικός άξονας του βιβλίου είναι τα κοιτάσματα. Όχι, βασικός άξονας του βιβλίου είναι το κεντρικό όραμά μας ως προοδευτικών πολιτών, που είναι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και προοδευτικός πατριωτισμός. Τι θέλω να πω με αυτούς τους δύο όρους. Μέχρι τώρα ο όρος μεταρρυθμίσεις, όταν ακούγεται στον πολίτη που είναι κουρασμένος, πληγωμένος, το παιδί δεν έχει δουλειά, του κόβουν τη σύνταξη, σου λέει, όχι αδερφέ, εάν ξανακούσω πάλι να μου μιλάτε για μεταρρυθμίσεις, σημαίνει θα μου κόψει τη σύνταξη ή θα μείνω άνεργος. Έχω τη δυνατότητα να σας πω ότι εμείς στη διάρκεια των δικών μας ευθυνών ασκήσαμε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Σας δώσω και 2-3 παραδείγματα. Τότε εφαρμόσαμε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο πρώτη στην Ευρώπη. Δηλαδή, 700.000 ελληνικές οικογένειες έχουν φτηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα από τους υπολείπους, οι πιο φτωχές οικογένειες. Δώσαμε επίσης φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, πάντα πρώτη από την Ευρώπη. Εφαρμόσαμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 50.000 οικογένειες αναβάθμισαν το σπίτι τους. Κάναμε δράσεις, για παράδειγμα, για τα κοιτάσματα που φαντάζομαι θα μας ρωτήσετε στη συνέχεια. Περάσαμε νόμο το 2013 ώστε όλα τα έσοδα από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων να μην πάνε στους προϋπολογισμούς και τις μαύρες τρύπες και το χρέος, τα χρέη, αλλά να πάνε να δημιουργήσουν ένα ειδικό λογαριασμό, το Ταμείο Αλληλεγγύης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, όπως κάνουν οι Νορβηγοί. Το λέω αυτό γιατί εμείς που ανήκουμε στον χώρο των δημοκρατών και σοσιαλιστών, έχουμε πολύ καθαρό στο μυαλό μας τι πρέπει να γίνει στη χώρα για να ξεπεράσουμε την κρίση μέσα από προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα επίσης. Ξέρετε πόσα λεφτά σπαταλούσε η Ελλάδα μέχρι και το 2013 για να κάνει περιβαλλοντικές μελέτες. Άχρηστες. 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σπαταλούσαμε για να κάνουμε. Και τι κάναμε? Ακούστε, δώσαμε εμπιστοσύνη στον επενδυτή, τον βάζουμε δική. Αλλάξαμε 23 νόμους. Είπαμε, θα υπογράψεις μια υπεύθυνη δήλωση. Όλα όμως τα στοιχεία σου θα είναι στο διαδίκτυο να μπορείς να ελεγχθείς και εσύ και ο υπάλληλος που σε παρακολουθεί, και δημιουργήσαμε και ένα σώμα επιθεωρητών για να το παρακολουθεί. Αυτό το πράγμα που είναι μια μεγάλη διοικητική παρέμβαση είναι μια προοδευτική μεταρρύθμιση. Αυτό δεν υπήρχε σε άλλες χώρες. Όχι. Το ίδιο πράγμα. Υπάρχει σε άλλες χώρες. Όχι, ήταν ο μηχανισμός. Κοιτάξτε, τις καλές πρακτικές των άλλων κρατών τις πήραμε. Όπως για παράδειγμα, κάτι που αυτή η κυβέρνηση αρνείται ακόμη να εφαρμόσει, κάναμε την ηλεκτρονική πολεοδομία. Οι πολεοδομίες, ξέρετε,
Είναι άντρα, όχι όλες, μην τους πάρουμε όλους, αλλά είναι γραφειοκρατίας και υπόλοιπα. Λοιπόν, τι κάνουμε, κάτι πολύ απλό. Εφαρμογή της πληροφορικής, ο μηχανικός υποβάλλει την αίτηση, την άδεια, την οικοδομική άδεια από το γραφείο του, ο πολεοδόμος την παραλαμβάνει, ηλεκτρονικά και δημόσια του λέει ναι ή όχι και τελειώνει το αστείο. Η υπουργική απόφαση που εκκρεμεί από τον Ιανουάριο του 2015 για να εφαρμοστεί αυτή, γιατί ήδη το έχουμε εφαρμόσει σε 6-7 πολεοδομίες, να εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα, ακόμη οι υπουργοί οι σημερινοί δεν την έχουν υπογράψει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι του βιβλίου, ότι πρέπει να παλέψουμε για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που υπάρχουν ή το κομμάτι ας πούμε των ιδιωτικοποιήσεων. Το ελληνικό για παράδειγμα. Εγώ είμαι περήφανος που αδειοδότησα περιβαλλοντικά το ελληνικό, τη μεγαλύτερη επένδυση της χώρας ή τον αγωγό TAP. Το δεύτερο κομμάτι, και αυτό σχετίζεται και με τα σημερινά συμβάντα που είδαμε της Χρυσής Αυγής, δείτε κύριε Κουρή, δεν πρέπει εμείς οι προοδευτικοί πολίτες να εκχωρήσουμε την έννοια του πατριωτισμού στην ακροδεξιά και τις δυνάμεις τις ρατσιστικές ή τις ναζιστικές. Ο πατριωτισμός είναι μια βαθύτατα προοδευτική αντίληψη που πρέπει πια και ως εθνικός... Κύριε Μανιάτη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Όποιος μιλάει για πατρίδα είναι εθνικιστής. Γι' αυτό το αυτό λέω. Και σοβαροί έτσι πολιτικοί, ναι. Ακόμα και οι κονταριστεροί, ακόμα και οι συζορισμένοι, λοιπόν, μόλις μιλήσει για πατρίδα είσαι δικηστής. Εμείς τολμούμε να το σπάσουμε. Θα μιλήσει για Κύπρο το ίδιο. Θα μιλήσουμε για ευρωπαϊκό και για εθνικό πατριωτισμό. Είμαστε Έλληνες πατριώτες και είμαστε και Ευρωπαίοι πατριώτες. Πιστεύουμε βαθιά ότι το μέλλον της πατρίδας μας είναι στην Ευρώπη και είμαστε περήφανοι που θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία. Το αποδομούμε και στα σχολεία ακόμα. Θα ξανασηκωθεί όρθια. Και γι' αυτό το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου είναι ο προοδευτικός πατριωτισμός και όλα αυτά που κάναμε με τα κοιτάσματα, με τους αγούς που θα τα κουβεντιάσουμε. Τα λέω αυτά, ξέρετε κύριε Κουρή. Και πάρα σημαντικά το θέμα πατρίδας και πατριωτισμού, διότι σας είπα ότι έχει δυσφημιστεί, προσπαθούν να αποδομήσουν. Κοιτάξτε, πρέπει προσπαθούν να γίνει αποδομή. Έχετε δίκιο, διότι γίνεται μία σύγχυση μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού. Ο κύριος Μανιάτης έχει απόλυτο δίκιο και το έχει προσδιορίσει πάρα πολύ καλά. Προοδευτικός πατριωτισμός. Πατριωτισμός σημαίνει αγαπώ την πατρίδα μου. Εθνικισμός κατά κανόνα σημαίνει μισώ τους άλλους. Έτσι. Και εμείς δεν μισούμε κανέναν. Απλώς προσπαθούμε. Και η άποψη ότι η διαφορά μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού είναι διαφορά ποσότητας και όχι ποιότητας. Σας παρακαλώ. Όχι, είναι ουσιαστική διαφορά. Είναι, ξέρετε, ουσιαστική διαφορά. Είμαι πατριώτης διότι αγαπώ τη χώρα μου. Πιστεύω ότι το μέλλον της είναι στην Ευρώπη. Αλλά δεν έχω μίσος σε καμία χώρα απολύτως. Διότι ο εθνικισμός καλλιεργεί το μίσος, καλλιεργεί το ρατσισμό, καλλιεργεί, αν θέλετε, όλα τα αισθήματα που μας φέρνουν μακριά από την λογική της ανεκτικότητας και οδηγεί, αν θέλετε, τελικώς σε συγκρούσεις, όπως έχει δείξει η ευρωπαϊκή ιστορία. Επομένως, μακριά από τον εθνικισμό, ναι στον πατριωτισμό και μάλιστα με την έννοια που τη λέει ο κύριος Μανιάτης, τον προοδευτικό ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Αγαπώ τη χώρα μου και ταυτόχρονα αγαπώ την Ευρώπη, διότι μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο μπορεί η Ελλάδα να έχει προοπτική και να έχει μέλλον. Οποιαδήποτε άλλη σκέψη και οποιαδήποτε άλλη, αν θέλετε, απόπειρα να δημιουργηθούν εντυπώσεις ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει μια άλλη πορεία, είτε έξω από την Ευρωζώνη, με επιστροφή στην δραχμή, ή πολύ περισσότερο έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω μας οδηγεί στην ολική καταστροφή. Και αυτό είναι καλό να το συνειδητοποιήσουμε. Όχι, είναι επισημάνεστε σωστά με μια προϋπόθεση. Κύριε Κουρία, επειδή χθες είχαμε το Γιάννη το Στουρνάρα στη Βουλή και κουβεντιάσαμε και αυτό, απλώς να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κ. Ιωακιμίδης και μία ακόμη λέξη που την έχουμε βαθιά ανάγκη. Την εξωστρέφεια. Δείτε, όποτε η Ελλάδα κοιτούσε προς το εξωτερικό, μεγαλουργούσε. Όποτε κοιτούσε με εσωστρέφεια και μιζέρια εσωτερικά, είχαμε διχόνοιες και εθνικές καταστροφές. Η Ελλάδα κάθε φορά που ήταν κοσμοπολίτησα, κάθε φορά που κοιτούσε στο εξωτερικό, μεγαλουργούσε. Να πω σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Ιωακιμίδης για την Ευρώπη και τον Brexit και τη δραχμή. Γιατί έκανα συγκεκριμένη ερώτηση στον κύριο Στουρνάρα και είπε την έκφραση που εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, ότι όποιος μιλάει για δραχμή, ας δει το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας. Και συμφωνώ απολύτως και σας το λέω και ως πρώην Υπουργός Ενέργειας που ξέρω πολύ καλά τι θα σημαίνει για τα καύσιμα, το ηλεκτρικό και όλα αυτά της πατρίδας μου αν η χώρα μας πάψει πια να έχει το ευρώ ως νόμισμα. Αλλά για σκεφτείτε το εξής. Δηλαδή σήμερα γιατί γίνεται όλη αυτή ο ξεσηκωμός, όλη αυτή η οργή
Όταν μου έχει κατεβάσει το επίπεδο ζωή και με έχει στα συσίτια, με έχει στην ανεργία ένα εκατομμύριο, στα νοικοκυριά. Τρέχουν... Γιατί δεν συμβαίνει στην Κύπρο αυτό, κύριε Κούρη? Γιατί δεν συμβαίνει αυτό που λέτε στην Ιρλανδία? Όχι, ναι, ξέρετε, όχι. Μην τα δικά μας λάθη τα μεταφέρουμε σε άλλους. Δεν μπορεί 7 χρόνια. Εγώ σαν πολίτης δεν μπορώ να μου λέει και ο Σόιμπλε τον αριθμό θέλω πάνω από άλλο. Συμφωνώ μαζί σας. Όμως, εάν δεν δούμε τους ανθρώπους, οι Κύπροι γιατί ξεπεράσανε? Όχι, μα δεν μπορούν να το πάρουν. Δεν είναι ίδιες συνθήκες. Δεν είναι ίδιες συνθήκες, διότι οι Κύπροι, θα σας πω, έχουν μισή ίδια Κύπρο. Όχι, ακούστε, ακούστε. Διότι, οι Κύπροι είπαν κάτι προφανές που και εμείς το λέμε ως δημοκρατική συμπαράταξη. Ότι τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που κανένας μόνος του δεν μπορεί. Και εμείς από το 2012 λέμε, παιδιά, ας ενώσουμε τις δυνάμεις των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Κύριε Κούρη, σας θυμίζω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει, Γερμανιάτη, με αυτή την πολιτική που ασκεί τώρα. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Τη λιτότητα αυτό πρέπει δεν να μπορεί ο Γερμανός να ζει μια χαρά και εδώ να πηγαίνει στα σκουπίδια. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει κάτι να βρούνε. Δεν ξέρω τι φταίει. Γι' αυτό θέλουμε να την αλλάξουμε την Ευρώπη. Πάντως, κύριε Κούρη, η ευθύνη για αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας δεν βρίσκεται ούτε στη Γερμανία ούτε στην Ευρώπη. Η Γερμανία και η Ευρώπη έχουν διαπράξει σημαντικά λάθη. Δεν ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν την κρίση οπωσδήποτε και διέπραξαν και λάθη. Αλλά η βασική ευθύνη ανήκει σε αυτή εδώ τη χώρα. Και ανήκει σε αυτή εδώ τη χώρα γιατί? Διότι δεν μπόρεσε ποτέ να έχει το δικό της πρόγραμμα και να προωθήσει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα την έκαναν μια σύγχρονη οικονομία που θα μπορούσε να βγει από την κρίση. Δηλαδή το γεγονός ότι αποτύχαμε δραματικά να προωθήσουμε το μεταρρυθμιστικό πακέτο που οφείλαμε να προωθήσουμε. Διότι κοιτάξτε, την κρίση δεν την έφερε το μνημόνιο. Η κρίση έφερε το πνεύμα. Ασφαλώς, δεν την έφερε. Αλλά όμως μην ξεχνάμε κάτι άλλο βασικό, κύριε Κιμήρη. Και παρά το γεγονός ότι μπορεί να κριτικάρουμε την Ευρώπη και την κριτικάρω εντόνως για τα λάθη που διέπραξε, ωστόσο η Ελλάδα, εάν ήταν εκτός Ευρωζώνης και εάν ήταν εκτός Ευρώπης, θα ήταν σε μια καταστροφική κατάσταση. Διότι παρά τα αυτά έχουμε ωφεληθεί και έχουμε ωφεληθεί εντυπωσιακά από την Ευρώπη. Γιατί όμως, σαν πολίτης, διότι το εξής. Πριν γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες πίναγαν. Ήταν δηλαδή σε χειρότερη κατάσταση από σήμερα. Όπως πριν από δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πριν από την Ευρωζώνη, εννοείται. Πριν από την Ευρωζώνη. Δηλαδή βγήκαμε από πόλεμο. Ναι. Συνεχώς ανέβαινε το κάθε νησί, ο κάθε νομός, η κάθε οικογένεια. Ξαφνικά μάθαμε το 2009 ότι φτωχεύσαμε. Και ήταν μεγάλοι ηγέτες. Είχαν περάσει μεγάλοι ηγέτες. Το μάθαμε το 2009 ότι πτωχεύσαμε, διότι ακολουθήσαμε μια ολέθρια πολιτική, κυρίως στην περίοδο 2004-2009. Ενώ θα μπορούσαμε να... Μιλάνε από το 1994. Κύριε Κούρη, η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2009. Χρεοκόπηση. Και μάθαμε ότι εκπομπήθηκε στην περίοδο 2004-2009. Αλλά βασικά όμως, αυτά τώρα μια διαδρομή. Όχι, εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο διάλογο. Επιτρέψτε μου να σα πω ότι πότε μπήκαμε, το 2001, δεν μπήκαμε στο ευρώ. Από το 2001 μέχρι το 2010 αυτή η χώρα και ο λαός πέρασε καλά, αλλά όπως αποδείχθηκε μετά με υπερβολικό δανεισμό τον οποίο δεν άντεχε. Όχι όμως όλα τα χρόνια με τον ίδιο ρυθμό. Και από το 2010. Και από το 2010 μέχρι το 2017 χρέος. Ακούστε τώρα, πάμε αλλού την κουβέντα στην πάμε. Το θέμα είναι απλό όμως, κύριε Μανιάδη. Το χρέος της χώρας το 2003-2004 ήταν 180 δις. Το 2009 ήταν 300 δις. Οι Ευρωπαίοι δεν τα βλέπανε. Γιατί ο Μπαρόζο έκανε πλάτες στον κύριο Καραμαλή. Μα δεν τα ξέρουμε. Η Μέρκελ γιατί έφερε το δούνου του? Γιατί δεν εμπιστευόταν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν. Μα αυτά πια τα ξέρουμε όμως. Δεν τα ξέρουμε εδώ πέρα. Τα ξέρουμε απολύτως. Προσφάτως βγήκε και το βιβλίο του κυρίου Σκλιά που έλεγε ακριβώς το αντίθετο, ότι για τον δανεισμό δεν έφταιγε η πενταετία. Εγώ δεν το υιοθετώ. Λέω ότι υπάρχει το επιχείρημα. Δεν έφταιγε η πενταετία 4-9, αλλά η προηγούμενη για αυτά τα οποία κληροδότησε σε επίπεδο χρεών και τα λοιπά. Με μεγάλη χαρά να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα για αυτό που όμως είναι του παρελθόντος. Ας συζητήσουμε για το σήμερα και το αύριο της πατρίδας. Θέλω να πω ότι υπάρχει και η άλλη άποψη. Το βασικό είναι... Δεν είναι εδώ για να εκφραστεί, αλλά δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει. Εγώ αυτό που δεν σας έλεγα... Η οποιαδήποτε άποψη θα πρέπει να στηρίζεται στα δεδομένα, στα στοιχεία. Ναι, έχουν στοιχεία οι άνθρωποι, τα έχουν παρουσιάσει. Κοιτάξτε, όμως τα στοιχεία που προέρχονται από έγκυρες πηγές... Για να πάμε στο σήμερα, αυτό που λέτε, ναι. Το ευρώ,
υποδομήθηκε από την συνθήκη του Μάστρεχτ μετά στο σύμφωνο σταθερότητας και όπως εξελίχθηκε. Εσείς βλέπετε ότι αυτό θα αλλάξει? Όχι, θα αλλάξει. Πάμε σε αλλαγή των συνθήκων, κοιτάξτε, δηλαδή. Θα, όχι, στα οποία ορισμένα πράγματα, η Γερμανία. Ορισμένα πράγματα θα πρέπει διαφορετικά απλά συζητάμε. Ορισμένα πράγματα θα πρέπει να γίνουν με την αλλαγή των συνθήκων, ορισμένα πράγματα όχι. Αλλά για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξει ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Mm. Αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση. Γι' αυτό όμως, αν ήταν μια χαρά, γιατί η Αγγλία φεύγει? Γιατί στην Γαλλία πάει να βγει Λεπέν? Στην Ιταλία έβγαλε έναν δήμαρχο αγροδεξιό. Κάτι φταίει. Κάτι δεν πήγε. Δεν φταίει η Ελλάδα. Προφανώς η Ευρώπη που υπάρχει αυτή τη στιγμή παρά τα σημαντικά της επιτεύγματα. Να ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί να είναι ο Σόιμπλε. Είναι μόνο ένας άνθρωπος. Επικρατούν στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να είναι μόνο ο Σόιμπλε. Στην Ευρώπη είναι ολόκληρη η Γερμανία. Στην Ευρώπη επικρατούν συντηρητικές οικονομικές πολιτικές. Πίσω είναι ολόκληρη χώρα. Αφού του ξέσπασε η κρίση. Και δεν είναι μόνο ο Σόιμπλε. Είναι και η Ολλανδία, είναι και η Φιλανδία, είναι και πολλές άλλες χώρες που, επειδή ακριβώς επικρατούν οι συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, ακολουθούν συντηρητικές οικονομικές πολιτικές. Αυτό για το οποίο σας μιλούμε και εγώ και ο κύριος Ακημίδης είναι ότι η Ευρώπη, που είναι το μοναδικό ασφαλές καταφύγιο της χώρας μας και στα εθνικά θέματα και στα οικονομικά θέματα, η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πολιτικούς συσχετισμούς. Μην βάζει το χέρι στο Βαγγέλη ότι αυτή την Ευρώπη δεν μίλησε κάτω στην Κύπρο αμόχως σε ολόκληρη πόλη, 42 χρόνια νεκρή πόλη. Και να την έχει σαν κράτος μέλος της. Σας πληρώνω. Δεν έχετε δίκιο, κύριε Κουρή, διότι το πρώτο και το εκεί, επειδή αναφερθήκατε στην Κύπρο, αυτό το πάρα πολύ σημαντικό που έκανε η Ευρώπη, και τίνουμε να το παραγνωρίζουμε, είναι ότι έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κορυφαίο εθνικό θέμα. Ναι, πείτε μου, σήμερα, ακόμα και τώρα, βλέπετε τι σχέδια πηγαίνουν να περάσουν τώρα. Κοιτάξτε, αν θα το ανοίξουμε και αλλά είναι, ναι, θα να κάνουμε άλλη ώρα. Να κάνουμε μια ώρα γι' αυτό. Έχω πολύ σημαντική άποψη. Καλό θα είναι να κάνετε μια εκπομπή κάποια στιγμή. Να το συζητήσουμε να εκτάσει. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτον, δέχθηκε την Κύπρο στους κόλπους της και αυτό αποτελεί το μείζον επίτευγμα και για τον ελληνισμό, που το πετύχαμε στην περίοδο το 2004 με τον Κώστα Σιμίτη, που το πετύχαμε τότε και αποτελεί μείζονο σημασίας παράγοντα ασφάλεια για την Κύπρο. Και αυτή τη στιγμή σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα να κάνει πολύ περισσότερα προφανώς, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα πολύ σημαντικό και ευεργετικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού και μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ. Σας αναφέρω απλώς και μόνο ένα στοιχείο, ότι έχει δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση της οποιασδήποτε λύσης. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε εσείς κάποιον άλλον οργανισμό ή κάποια άλλη χώρα που να προσφέρει αυτό το κολοσσιαίο ποσό προκειμένου να διευκολύνει την επίλυση του προβλήματος? Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι όμως η βασική του πτυχή του Κυπριακού παραμένει να είναι υποκατοχή. Ναι, προφανώς. Ναι, αυτό πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία για την γι' αυτό και ο πρόεδρος Αναστασιάδης κάνει σοβαρές προσπάθειες σε συνεργασία και με την ελληνική κυβέρνηση. Να πάμε πάλι στο βιβλίο. Να πάμε. Προσπαθούμε το κεντρικό άξονα στην Ανατολική. Τελικά γύρω-γύρω το γύρω φέρνει. Είναι σημαντικό βιβλίο. Να πούμε για τα κοιτάσματα. Να πούμε για τα κοιτάσματα. Είμαστε πλούσιοι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Μπορώ να σας πω όμως ότι η Ελλάδα έχει σοβαρότατες πιθανότητες να αποτελεί μέρος αυτού που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο και ονομάζεται ενεργειακό Ελντοράντο, νέο ενεργειακό Ελντοράντο της Ευρώπης. Και όλοι οι γεωλόγοι λένε ότι οι συνέχειες, οι υποθαλάσσιες που υπάρχουν νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο και οι οποίες έχουν συνάφεια με την γεωλογία και της, των παράκτιων περιοχών της ΑΟΣ και της Κύπρου και του Λιβάνου και του Ισραήλ και της Αιγύπτου αποτελούν πια μια νέα ελπιδοφόρα πηγή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και πετρέλαιο όλης της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα ναι μπορεί να αποτελέσει και τα στοιχεία που έχω εγώ στη διάθεσή μου και ασφαλώς τα έχουν όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί. Η Ελλάδα αποτελεί έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο που μπορεί να κάνει πράξη το όραμα της Ευρώπης να στηριχθεί στις δικές της, στους δικούς της ορυκτούς πόρους, στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Εμείς, κύριε Κουρή,
Εκμεταλλεύσιμο είναι. Απολύτως. Να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μία από τις τρεις συμβάσεις που είχαμε υπογράψει εμείς και την κυρώσαμε στη Βουλή, το οικόπεδο του Πατραϊκού, τα ΕΛΠΕ προχθές που τους το είχαμε αναθέσει, ανακοίνωσαν ότι το κοίτασμα που έχουν εντοπίσει είναι της τάξης τουλάχιστον των 100 εκατομμυρίων βαρελιών. Αντίστοιχα, η άλλη σύμβαση που υπογράψαμε στο Καλπάκι, στα Ιωάννινα, στην Ήπειρο, είναι πιθανό να ξεπερνά τα 60 με εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμο πετρέλαιο. Είναι φυσικό αέριο εκεί, αλλά τα μετράμε σε τόνους ισοδυναμού. Και το κατάκολο, η τρίτη σύμβαση, ενώ το περιμέναμε γύρω στα 5 εκατομμύρια βαρέλια, φαίνεται ότι ξεπερνά ίσως και τα 10. Αυτές είναι τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Εκεί έχουμε κανένα πρόβλημα με θέματα όσοι αυτά. Δεν υπάρχουν, ακούστε εμείς. Με Αλβανία, Ιταλία. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που γίνονται, αλλά κρατήστε στο μυαλό σας το μείζον το οποίο καταφέραμε. Δημοσιεύσαμε χάρτη με τα όρια των οικονομικών ζωνών όπως τα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και όπως εμείς το υποστηρίζουμε, και ο χάρτης αυτός δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το χάρτη αυτό κάναμε διαγωνισμό και αναθέσαμε έρευνες, που σημαίνει ότι η πατρίδα μας έκανε ένα πολύ σημαντικό πατριωτικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, αυτό είναι, αν το θέλετε, το καλό του, το ευχάριστο. Το απολύτως δυσάρεστο είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα ώστε να προχωρήσουμε με συνέπεια και φερεγγιότητα απέναντι στους επενδυτές προκειμένου για ποιο λόγο, να συνεχίσουμε. Σας ομολογώ ανθρώπινα, δεν έχω ερμηνεία. Είπα ότι είναι ένας συνδυασμός αιμονών και ιδεολειψιών. Μπορεί να είναι μία απέχθεια προς ιδιώτες επενδυτές. Μπορεί να είναι άλλα πράγματα. Όμως, ειλικρινά σας λέω, όσες φορές έχω ρωτήσει τους αρμόδιους υπουργούς και λέω, ρε παιδιά, βρήκατε έτοιμους διαγωνισμούς. Έχετε ήδη ένα υπόδειγμα πώς να κάνετε συμβάσεις. Το περάσαμε από ελεγκτικό συνέδριο, το κυρώσαμε στη Βουλή. Σας έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Γιατί δεν προχωράτε σε κάτι που ήδη προχωράει η Κύπρος? Ακούστε, κύριε Κουρή, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να μην νομίζουν οι τηλεθεατές μας ότι τα πράγματα έτσι είναι. Η Κύπρος, πριν 2 μήνες περίπου, ο Κύπρος Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε στην Κυπριακή Βουλή ότι μόνο από το κοίτασμα Αφροδίτη, ένα από τα κοιτάσματα, η Κύπρος θα εισπράττει τα επόμενα χρόνια 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι όταν κανείς είναι σοβαρός και συνεπής, και η Κύπρος και σε αυτό το θέμα το ενεργειακό είναι συνεπής, έχει για 5 χρόνια τουλάχιστον τον ίδιο Υπουργό Ενέργειας. Δεν έχουν αλλάξει οι άνθρωποι. Έχουν αυτό που δυστυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε. Κατά συνέπεια, χωρίς κανείς να πηγαίνει στο άλλο άκρο, να νομίζω ότι η Ελλάδα θα λύσει τα προβλήματά της με τα πετρέλαια. Γιατί αυτό είναι η άλλη υπερβολή, το άλλο άκρο, η άλλη. Είναι σημαντική όμως. Όχι. Είναι όμως μια πολύ σημαντική οικονομική ένεση, η οποία μπορεί να διασφαλίσει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, όχι άμεσα, αλλά από τα επόμενα 5 χρόνια και μετά, να αρχίσει να στηρίζει πάρα πολύ δυνατά, όπως κάνουν εμείς αντιγράψαμε. Στην Τουρκία υπάρχουν, έχουμε προβλήματα. Εμείς αντιγράψαμε το μοντέλο της Νορβηγίας, ό,τι έχουν κάνει οι Νορβηγοί. Και τώρα μας αντιγράφει και η Κύπρος. Θα μείνουν εκτός των πλαισίων των μνημονίων αυτοί οι πόροι? Δεν θα δεσμευτούν για να πάνε μέσα στο υπερταμείο? Καλή ερώτηση. Η πιο καλή ερώτηση που θα μπορούσατε να μου κάνετε. Εγώ, όταν ήμουν υπουργός, με είχε ρωτήσει πάρα πολλές φορές η Τρόικα στις διαπραγματεύσεις τι κάνετε με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Και η μόνιμη απάντηση, η δική μας, ήταν: ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε στα δελτία τύπου του Υπουργείου που τα ξέρει και ο ελληνικός λαός. Δεν χρειάζεται κανένας να ξέρει κάτι περισσότερο. Και αρνήθηκα, παρά τις πιέσεις, να δώσω οποιαδήποτε, να γίνει έστω και αναφορά σε επίσημο κείμενο της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα των υδρογονανθράκων. Κατά συνέπεια, η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι: δεν υπάρχει, τουλάχιστον όσο είχαμε εμείς την ευθύνη, καμία περίπτωση τα ελληνικά κοιτάσματα να μπουν στο θέμα του χρέους. Θα ήθελα να μου πείτε και τι ισχύει τώρα. Ή έτσι όπως νομίζω, με το υπερταμείο άλλαξε όλο το καθεστώς. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουν ενταχθεί τα κοιτάσματα, τουλάχιστον στην ανάγνωση δεν έχουν ενταχθεί. Και νομίζω ότι θα συνιστούσε. Σε τέτοιο επίπεδο, σε αυτό το θέμα όμως, σε τέτοιο επίπεδο, θα πάει η κυρία Γεϊματάκη να ζητήσει μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα.
Όχι, είναι θέμα νόμων. Τι, δηλαδή. Όχι, γιατί. Στο υπερταμείο δεν υπάρχει. Για τα, όχι, για αυτό είπατε πως δεν γίνει τίποτε με τους διαγωνισμούς. Κύριε Κουρή, έχω καταθέσει. Με συγχωρείτε, κύριε Ακημίδη. Όχι, όχι. Όταν μιλάει για συζήτηση για ενέργεια και μιλάει ο κύριος Μενιάτης, εγώ σιωπώ απολύτως. Όχι, δείτε να σας απαντήσω. Έφτασα, δεν το έχω κάνει ποτέ μου ως βουλευτής. Έχω καταθέσει 6 φορές. Τώρα είναι η 7η αυτή τη βδομάδα. Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Τσίπρα. Γιατί αυτά θέματα είναι βαριά θέματα και οικονομικής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Και του κάνω την εξής απλή ερώτηση. Κύριε Πρωθυπουργέ, οι υπουργοί σου έχουν μπροστά τους διαγωνισμούς σε εξέλιξη. Έχουν φακέλους. Δεν τους αξιολογούν για να κατακυρώσουν σε αναδόχους. Δεν προχωράτε σε καμία ενέργεια. Γιατί το κάνετε? Και 6 φορές ο κύριος Πρωθυπουργός, κάθε Παρασκευή που είναι η ώρα του Πρωθυπουργού, δεν έχει έρθει. Αυτή η Παρασκευή είναι η 7η φορά. Θα ήμουν ευτυχής αν ο κύριος Πρωθυπουργός ερχόταν για να απαντήσει στο ερώτημα που θέσατε εσείς και το θέτω και εγώ πια. Πρέπει η απάντηση να δοθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Πού βρισκόμαστε τελικά με όλα αυτά που του κύριου Μανιάτη και τα κοιτάσματα. Να πω και μια φράση, κύριο Κιμίδη, για τους αγωγούς, αν μου επιτρέπει, γιατί είναι ένα άλλο θέμα επίσης πολύ σπουδαίο που αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα. Ξέρετε, κύριε Κουρή, τον αγωγό ΤΑΠ τον ξέρουν όλοι. Είναι ο αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν, την Κασπία, μέσω Ελλάδας. Εμείς έχουμε βάλει μπροστά, είχαμε βάλει και ευτυχώς σε αυτό το θέμα με καθυστερήσει, αλλά η κυβέρνηση το στηρίζει. Τον αγωγό που ενώνει τα κοιτάσματα της Κύπρου. Ενεργειακό δόγμα Ελλάδος και Κύπρου, παιδί, το ονομάζει. Αυτό εγώ το ονόμασα ενεργειακό δόγμα, γιατί πιστεύω ότι πατριωτικά, πραγματικά, η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να πάμε χέρι-χέρι. Οι προσπάθειές μας να συντονίζονται και από κοινού οι δύο χώρες, ως κράτη-μέλη της Ευρώπης, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Ελπίζω να μην στην πορεία αλλάξει αυτό. Έχουμε λοιπόν τον αγωγό που θα μεταφέρει, τον έχουμε σχεδιάσει και τον έχουμε εντάξει για χρηματοδότηση στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον αγωγό EastMed που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Κύπρου μέσω Κρήτης στην Πελοπόννησο και από εκεί στην Ιταλία. Αυτό είναι επίσημα σπουδαίο έργο όπως και ο Ελληνοβουλγαρικός. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική για τη χώρα η οποία θα μας έφερνε χρήματα, δημόσια έσοδα, θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας και θα αναβάθμιζε γεωπολιτικά τη χώρα. Είδατε η Κύπρος πόσο διαφορετικά μιλάει τώρα που έχει τα κοιτάσματά της και με πόση μεγαλύτερη ισχύ και η Ελλάδα θα μπορούσε. Μακάρι να το συνεχίσει η κυβέρνηση αυτή. Πώς βλέπετε? Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δω φως αυτή τη στιγμή κάτω από τις κατώσεις συνθήκες. Πρώτα απ' όλα να σημειώσω ότι η Ευρώπη αλλάζει, είναι σε μια δύσκολη στιγμή, αλλά πάντως αλλάζει και αλλάζει ραγδαία. Επιπτώσεις με συγχωρείτε, θα έχει η εκλογή Τραμπ στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, θα έχει επιπτώσεις οπωσδήποτε και θα έχει επιπτώσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι για πρώτη φορά, παραδείγματος χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται ότι συνιστούν μια απειλή για την Ευρώπη. Είναι αδιανόητο. Επισήμως το διακηρύσσεται. Και νομίζω ότι. Για τη Γερμανική Ευρώπη, όπως το προσδιορίζει. Για τη Γερμανική Ευρώπη, όπως το προσδιορίζει. Γενικώς για την Ευρώπη, διότι ο Τραμπ θα ήθελε την διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έχει διακηρύξει. Ελπίζει ότι άλλες χώρες θα αποχωρήσουν, θα ακολουθήσουν τη Βρετανία και θα αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν βγάλουμε ότι τα λέει ο Τραμπ και τα έλεγε κάποιος άλλος που δεν είχε αυτή τη φυσιογνωμία, θα ήταν πολύ λιγότερες οι διαφωνίες. Γιατί όλοι συμφωνούν ότι είναι γερμανική η Ευρώπη, ότι είναι υπογερμανική η ηγεμονία η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη λειτουργεί προς όφελος της Γερμανίας και είναι λογικό μια αντίπαλη δύναμη. Δεν συμφωνώ, ξέρετε, με αυτή την άποψη. Κοιτάξτε, προφανώς η Γερμανία είναι μια ισχυρή οικονομία, μια ισχυρή χώρα και έχει προφανώς τον ισχυρό λόγο και ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά, αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να θεωρήσουμε. Να μου απαντήσετε, αν θέλετε, συνολικά, γι' αυτό σας παρεμβαίνω, ότι και η συνθήκη του Μάστρεχτ και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατ' εικόνα και η ομοίωση της Bundesbank και όλα αυτά δομήθηκαν έτσι ώστε να ευνοούν την γερμανική οικονομία. Αν θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα Γερμανία και τον ελληνικό λαό γερμανικό, ενδεχομένως. Ακόμη και το Ευρώ. Και το Ευρώ. Είναι σε μόνιμη σύγκρουση με το Σόιμπλε. Ναι, αλλά η πλήρη ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το ξέρει αυτό ο κ. Ιωδού Ακημίδη, ήταν κατά πέντε των Γερμανών. Κατ' εικόνα και ομοίωση τη Bundesbank. Άλλο εάν ο κεντρικό τραπεζίτη μπορεί να είναι σε σύγκρουση συγκυριακά. Και όχι μόνο. Και έχει δίκιο ο κ. Μανιάτη ότι εδώ και χρόνια η γερμανική επίσημη πολιτική βρίσκεται σε
αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Αλλά πρέπει να πω το εξής, ότι αυτό το οποίο ξεκίνησα να λέω, ότι η Γερμανία προφανώς έχει μια ισχυρή θέση, προφανώς ορισμένες επιλογές της είναι σφαλμένες, αλλά ξέρετε, να μου επιτρέψει να πω ότι αποτελεί κατά κάποιο τρόπο δαιμονοποίηση το να θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχείται από τους Γερμανούς ή η Γερμανία επιβάλλονται. Πρόσφατα εδώ στην Αθήνα είχαμε μια κλειστή συζήτηση με κάποιους εκπροσώπους από την Εσθονία. Ξέρετε ότι οι Εσθονοί, παραδείγματος χάρη, ήταν πολύ πιο, αν θέλετε, επιθετική εναντίον της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να διερωτηθούμε γιατί. Γιατί δηλαδή μία σειρά από χώρες, εκτός από τη Γερμανία, αφήστε τη Γερμανία που διαπράττει τα λάθη τα οποιαδήποτε διαπράττει. Γιατί μία σειρά από χώρες, όπως είναι η Φινλανδία, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης, έχουν κατά κάποιο τρόπο. Ότι τους πληρώνουμε, αυτό θα είναι, ότι τους τρέφουμε εμείς. Δηλαδή, μέχρι από την Ελλάδα μας πληρώνει. Διότι ακριβώς υπάρχει η εκτίμηση, το αίσθημα, αν θέλετε, στον απλό πολίτη. Ότι ξέρετε, μεταφέρουν πολύ σημαντικούς πόρους στην Ελλάδα. Και πράγματι μεταφέρουν πολύ σημαντικούς πόρους στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι γίνονται μεταφορές πόρων από τον προϋπολογισμό της. Σωστό είναι αυτό. Αλλά ας απαντήσουν εκείνοι στους πολίτες τους γιατί δέχθηκαν το χρέος της Ελλάδας. Γιατί το αφαίρεσαν από τις τράπεζές τους. Κυρίως γαλλικές και γερμανικές, προκειμένου να μην έχει χρεοκοπία, που σωστά κάνανε, γιατί έχει ευρύτερη κρίση, και το μεταφέρανε στους προϋπολογισμούς και στους λαούς. Το μετέφεραν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Όχι, γιατί έγινε διακρατικό πια το χρέος. Ας απολογηθούν εκείνοι στους πολίτες, γιατί δέχτηκαν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό χρέος. Δεν είναι δικό μας αυτό. Οι πολίτες δεν ενίστανται γι' αυτό. Ενίστανται για το γεγονός ότι μεταφέρουν πόρους στην Ελλάδα χωρίς να βλέπουν φως στο τούνελ. Χωρίς δηλαδή να βλέπουν ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση. Εάν διαβάσετε ένα σημερινό άρθρο στο Financial Times, λέει τι, ότι η Ελλάδα παραμένει ασθενής, θα παραμένει ασθενής σχεδόν για το μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ερώτημα είναι γιατί. Το ερώτημα δηλαδή των Ευρωπαίων είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και εξαιρετικά λογικό. Τι θέλει όμως, κύριε Ιωακημίδου, υπήρξε κυβέρνηση του Πασό, υπήρξε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας Πασό, τώρα της αριστεράς. Μα το 2014, τι φταίει όμως. Μην τα εξομοιώνετε όλα. Μην τα εξομοιώνουμε. Το 2014 το Δεκέμβρη η χώρα έβγαινε από το μνημόνιο. Ο κύριος Τσίπρας έφερε το τρίτο μνημόνιο το δικό του. Δεν είχαμε την προληπτική πιστοτική γραμμή. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Το περίφημο Μέιλ Χαρδούβελη που έχει δαιμονοποιηθεί. Δεν ήταν όλα και όλα γύρω στα 800 εκατομμύρια. Στο Δεκέμβριο. Δεν τελειώναμε με τα μνημόνια. Συγγνώμη, στο Eurogroup του 2014 έχει συμφωνηθεί. Αναζητήστε το statement, τη δήλωση του Eurogroup. Είχε συμφωνηθεί να πάμε στο λεγόμενο πιστωτική γραμμή. Στην προληπτική πιστωτική γραμμή. Έτσι. Αν αυτό λέω, το Μέιλ Χαρδούβελη δεν είχε συμφωνηθεί. Όχι. Η πιστωτική γραμμή προτάθηκε στην κυβέρνηση Σαμαρά. Το Μέιλ Χαρδούβελη, αν θυμάστε, ήταν. Ήδη από τον Οκτώβριο, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά ήθελε να βγούμε από το μνημόνιο. Επιστρέφουμε στην ιστορία, αλλά προσέξτε. Το Μέιλ Χαρδούβελη ήταν 980, ήταν 980. Και δεν έγινε δεκτό από του Ευρωπαίου. Το 980 ευρώ. Εγώ λέω το εξή, να πάρω το χειρότερο σενάριο, θα πήγαινε στο 1 δι. Μου είπατε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού μιλούσε για την πιστωτική γραμμή. Σωστά. Ας ήταν, ας πούμε, δύο. Το Μέιλ Χαρδούβελη έγινε δεκτό από τους. Ήταν υπό διαπραγμάτευση. Ας υποθέσουμε ότι πήγαινε στο 1,5 στα 2 δις. Μα έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο προέκυψε στη συνέχεια. Κύριε, με συγχωρείτε. Και με το τραγικό αποτέλεσμα να χρεοκοπήσουν οι ελληνικές τράπεζες και να χάσουμε ως ελληνικός λαός λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών 24 δις. Επειδή ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσίπρα ήθελαν να κάνουν τις επιλογές τους. Αυτά, ξέρετε, είναι αντικειμενικά δεδομένα. Δεν ήταν χρεοκοπημένες τράπεζες. Ορίστε. Δεν ήταν χρεοκοπημένες. Όχι, η χρηματιστηριακή του τιμή το Σεπτέμβριο του 2014 ήταν 24-25 δις. 35 δις. Και τώρα είναι 1 δις. Άρα εδώ. Επειδή έχουμε ρίξει λίγο τον κύριο Ιωακημίδη, αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Όχι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ότι η Ελλάδα θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να επιστρέψει στην κανονικότητα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διολυσταίνει στο περιθώριο της Ευρώπης, θα πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα, θα πρέπει να επιστρέψει στο κέντρο της Ευρώπης. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προωθήσει ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτές οι ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να προωθηθούν με τη σημερινή κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, για να έχουμε αυτό το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες τελικά θα βγάλουν την Ελλάδα και από το μνημόνιο και από την κρίση, χρειάζεται ένας άλλος συνασπισμός πολιτικών δυνάμεων. Σας ευχαριστώ. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, κύριε Αγγιμίδη, αυτές οι μεταρρυθμίσεις
έχουν πολύ αίμα. Κοιτάξτε, οι μεταρρυθμίσεις όχι κατά ανάγκη, διότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές. Θα πονέσουν στο μεσοπολίτη. Δεν εννοώ μεταρρυθμίσεις απλώς με την έννοια της περικοπής μισθών, συντάξεων κτλ. Μολονότι το πρόβλημα του συνταξιοδοτικού θα πρέπει να το ξαναδούμε, διότι το κόστος του δεν το έχουμε επιλύσει. Αλλά αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία. Ένα παράδειγμα στον κύριο Κούρη, κύριε Ακούστη. Και να κλείσουμε με αυτό. Το να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης. Να βάλουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα δικαστήρια και να στηρίξουμε το καθαρογράψιμο των αποφάσεων. Τόσα χρόνια το ακούω. Αυτό λέω. Από το 81 το ακούω αυτό το πράγμα. Ακούστε, και όμως είναι κάθε. Όχι, και σε κάθε Υπουργείο δεν έχει δουλεύει. Σας είπα το παράδειγμα της πολεοδομίας. Με τα ασφαλιστικά ταμεία, 10 ταμεία, 20. Το παράδειγμα της πολεοδομίας. Όταν πάμε και σπάζουμε ένα σπυρί, αντί να συνεχιστεί η πολιτική. Μεθοδολογική είναι η διαφορά μας, κύριε Μανιάτη. Γιατί όταν. Δεν είναι αν θέλουν το πολιτικό σύστημα, θέλει να λειτουργήσει σωστά η χώρα. Δεν είναι το πολιτικό σύστημα. Και να πατάς ένα κουμπί και να ξέρει ποιο είναι ο κουμπί. Είναι άνθρωποι και πολιτικές δυνάμεις που πραγματικά παλεύουμε για μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις δεν γίνανε και στο ασφαλιστικό, αλλά και ουσιαστικά να λειτουργεί το Υπουργείο με σύγχρονα μέσα. Όταν πληρώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη κατά 2 δις στη διάρκεια του 10 και του 11, αυτό θα σας λέει κάτι. Το ότι κάναμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εντάξει, μην το πείτε, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Εγώ θέλω να παρακαλέσουμε και από τη δική σας πλευρά. Από την πλευρά της υπεράσπισης της Ευρώπης, που δεν είναι και τόσο έντονη στις συγκυρίες αυτές. Είναι κριτική υπεράσπιση της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε καλύτερη Ευρώπη. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μας ικανοποιεί όπως είναι. Μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά μέσα από την Ευρώπη. Ευρώπη των ανθρώπων, όχι των αριθμών. Και με περισσότερο χρόνο. Εμείς όμως πρέπει να κλείσουμε να παραδώσουμε στον Εμίλιο Λιάτσο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν οι συμμετοχές και από τα μηνύματα μεγάλη. Δεν προλάβαμε να διαβάσουμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε. Και μην ξεχνάτε αύριο το πρωί Contra News στα περίπτερα και contranews.gr για 24 ώρες ενημέρωση. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.